και κύριοι, καλησπέρα σας. Κορυφώνεται η πολιτική σύγκρουση σε μια περίοδο που και επισήμως πλέον χαρακτηρίζεται προεκλογική. Ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη ξεκαθάρισε ότι δεν προχωρά σε αλλαγή εκλογικού νόμου. Τελειώσατε, κύριε Μητσοτάκη, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Τα όσα είπαν ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Αλέξης Τσίπρας στο Φεστιβάλ Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με μονομαχία των δύο αρχηγών για όλα τα ζητήματα που πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Ή συνεχίζουμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω. Ή χτίζουμε πάνω στα θεμέλια μιας Ελλάδας πρωταγωνιστή στην Ευρώπη με σταθερούς φίλους ή αφήνουμε την τύχη μας στο άγνωστο και τη χώρα έρμεως στις φίελες των παγκόσμιων ανταγωνισμών. Με λίγα λόγια, ή δίνουμε δεύτερη ευκαιρία στην πρόοδο ή ρισκάρουμε μια δεύτερη φορά στη συμφορά. Εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος. Ακούστε καλά λοιπόν, αφού τόσο πολύ σας αρέσει να μας ακούτε. Τελειώσατε, κύριε Μητσοτάκη. Τελειώσατε. Ως εδώ. Δεν θα σας επιτρέψουμε να γυρίσετε την πατρίδα μας πίσω στις εποχές της καταστολής, του ασφαλίτη, των κοριών, του γύψου. Δεν είμαι κολοτούμπας, δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου, εκτός αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεχθεί ότι η κάλπη της απλής αναλογικής είναι μια βόμβα στα θεμέλια της πολιτικής σταθερότητας και συμφωνήσουμε από κοινού να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο, έτσι ώστε να αποφύγουμε την αχρίαστη κάλπη της απλής αναλογικής. Ισχυρή και δημοκρατική κυβέρνηση όμως δεν δίνουν τα μπόνους του εκλογικού νόμου. Δίνει πάντοτε σε κάθε κυβέρνηση η ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση, η ισχυρή κοινωνική συνοχή, η κοινωνική δικαιοσύνη. Θεωρητικά, ναι, υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση, και θέλω να το γνωρίζουν αυτό οι Έλληνες πολίτες, το πρώτο κόμμα να προηγείται σημαντικά του δεύτερου και να σχηματίσει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Κουτσούμπας. Αριθμητικά αυτό μπορεί να συμβεί. Θα συνιστά πολιτική τερατογένεση. Προοδευτική κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί από τις πρώτες κάλπες, τις κάλπες της απλής αναλογικής. Και αυτό δεν είναι τερατογέννηση. Τέρατα είναι αυτά που γέννησε και εξέθρεψε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέρατα είναι αυτοί που βιάζουν τη δημοκρατία. Τέρατα είναι όσοι μας παρακολουθούν. Πάντως, μια σατυρική παράσταση στο φεστιβάλ Sputnik της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε οργισμένη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας για έναν υβριστικό τίτλο εναντίον του Πρωθυπουργού, γραμμένο με κυρουλικούς χαρακτήρες. Πρόκειται πια για επίσημη προώθηση του συγκεκριμένου χυδαίου συνθήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παράλληλα μέσω της δίθεν σάτυρας ξεπλένει και υιοθετεί την προπαγάνδα του Πούτιν και ισανότερα. Πακέτο κινήτρων για να επιστρέψουν οι καταναλωτές στο πετρέλαιο θέρμανσης και να σβήσουν το κλιματιστικό, ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διευρυμένο θα είναι το επίδομα θέρμανσης, ενώ έρχεται και οριζόντια επιδότηση στην Αντλία. Αυξάνεται ο αριθμός των χαμηλοσυνταξιούχων που θα πάρουν τα Χριστούγεννα επιταγή ακρίβειας, ενώ σε άμεση εφαρμογή μπαίνουν μέτρα για την τόνωση της πλήρους απασχόλησης. Νέα απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε μετά τον Ταγίπ Ερντογάν και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της έντασης. «Η Ελλάδα τρώγεται με τα ρούχα της. Μη συνεχίζετε τις προκλήσεις», είπε χαρακτηριστικά ο Τσαβούσογλου. Για την τουρκική επιθετικότητα θα ενημερώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στη συνάντηση που θα έχουν απόψε στο Παρίσι, με τον Πρωθυπουργό να έχει ήδη διαμηνήσει στην Άγκυρα ότι αν προχώρησε σε μια επιθετική ενέργεια, η απάντηση θα ήταν συντριπτική. Να περάσουμε τώρα στη Βρετανία, όπου σε λαϊκό προσκύνημα στη Σκωτία εκτίθεται σήμερα η σωρός της Βασίλισσας Ελισάβετ. Την ίδια ώρα πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες για την κηδεία την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Κάρολος φτάνει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για να παραβρεθεί σε τελετή όπου βουλευτές θα εκφράσουν στον ίδιο και τη σύζυγό του Καμίλα τα συλληπιτήριά τους στην αίθουσα του Westminster. I am deeply grateful for the addresses of condolence by the House of Lords and the House of Commons
which so touchingly encompass what our late sovereign, my beloved mother, the Queen, meant to us all. Σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος ταξιδεύει στο Εδιμβούργο για τη μεταφορά της ορού της βασίλισσας στον καθεδρικό ναό Σέιντ Τζίλς, όπου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, με Βρετανούς αξιωματούχους να προειδοποιούν πως οι ουρές θα είναι τεράστιες και η αναμονή για να πλησιάσει κανείς το φέρετρο θα φτάνει ως και τις 12 ώρες. Μέσα στο πένθος κανείς δεν ξεχνάει και τα πολύ αγαπημένα κόργκις της Ελισάβετ, τα λατρεμένα της σκυλάκια που εδώ και χρόνια τη συντρόφευαν παντού. Σύμφωνα με τον Βρετανικό τύπο, τα δύο αγαπημένα κατοικίδια της Ελισάβετ θα μείνουν πλέον με τον γιο της, πρίγκιπα Άντριου. Νέο επίκεντρο των μαχών στην Ουκρανία, το Χάρκοβο. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοινώνουν ότι προελάβουν στα βόρεια με σημαντικά εδάφη και κερδίζοντας αναγκάζουν τους Ρώσους στρατιώτες να εγκαταλείψουν ένα από τα κυριότερα προπύργια στην περιοχή. Ο πρόεδρος Ζελένσκι αναφέρει ότι πρόκειται για τομή στον πόλεμο, ζητώντας ακόμη περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Δύση. Η Μόσχα από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι πλήττει Ουκρανικές θέσεις στην περιοχή. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.